Τη γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε ως fashion blogger. Φέτος όμως την είδαμε να κάνει και το τηλεοπτικό της βήμα στα backstage του GNTM, γιατί αγαπά την τηλεόραση, αλλά από ό,τι φαίνεται και η τηλεόραση την αγαπά, την Έλενα Γαλήφα! Να το και το πόδι! Έτσι, έτσι, δύο μέτρα γυναικά! Επιτέλους, ναι, είμαστε και δύο γης. Ίσως είσαι και η μόνη γυναίκα που έρχεται και σε πιο ψηλή από μένα. Αλήθεια, να ξέρεις. Ρε παιδί μου, συνήθως... Είμαι υψηλή όμως. Είσαι πάρα πολύ ψηλή. Τι ύψος έχεις? 1,81 και είμαι έτσι από την έκτη δημοτικού, παιδιά. Ενώ εγώ είμαι 1,76. Είμαι πιο κοντή από σένα. Αλλά δεν έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι. Παίρνα ψηλή μου γυναίκα. Τι κάνετε? Καλώς μας ήρθες. Καλώς μας ήρθες. Δώσαμε τα φυλάκια πριν. Είστε καλά? Πέρσι δεν είχε τύχει, γιατί έλειπα νομίζω λόγω COVID, ναι, είχε συμβεί και δεν σε πέτυχα, αλλά σε πετυχαίνω εκτός σας. Είχαμε περάσει ωραία εδώ με τα παιδιά σου. Ναι, ναι. Έχεις φοβερή ομάδα, ενέργεια, χαμόγελα και θετικότητα. Και μας λείπει αυτό λίγο, Πολύ λείπει. Και νομίζω ότι αυτό είναι και η επιτυχία στο να πηγαίνουν, ξέρεις, προγράμματα καλά. Νομίζω όταν είσαι καλά εσωτερικά, το βγάζεις και έξω. Καλή, πολύ σαν να σου έχουν συμβεί πράγματα τα λες αυτά. Σαν να σου έχουν συμβεί όχι, πράγματα. Όχι, δεν το, αλλά έτσι δεν είναι. 100% είναι έτσι. Έχεις πάρα πολλά φιλιά από το Στέλιο με τον Κουδουνάρη. Αχ, γιατί είχα πάει εκεί, γιατί είναι το φόρεμα έτσι, που δεν φορά φόρεμα, μου λέει βάλ το. Είχα πάει να κάνει με τα σουσού, μου λέει βάλ το φόρεμα, σε παρακαλώ. Πας στην Πέτη αύριο, τη φίλη μου. Ναι, τα φιλιά μου τη Στέλιο. Ναι. Λοιπόν, είσαι ένα κορίτσι, το σκεφτόμουν και βέβαια μου λύθηκε η απορία. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί είσαι εγώκερος. Είσαι από αυτούς τους ανθρώπους, οι εγώκεροι είναι το πιο έντονο χαρακτηριστικό τους αυτό. Όταν βάλουν κάτι στο μυαλό τους, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πετύχουν. Και σε αυτό τους θαυμάζω πάρα πολύ. Εσύ ξεκίνησες ως γραμματέας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ναι, έτσι? Ναι, πολύ παλιά. Και 21 χρονών. Μάρκετινγκ είχα σπουδάσει. Με ειδίκευση στα e-shop, χωρίς αυτά να έχουν γίνει τότε χαμός και social media κτλ. Έτσι τώρα... Βέβαια, δεν πιστεύω στην τύχη. Μου το επιφύλασε, ας πούμε, η μοίρα να ασχοληθώ και με αυτά έπειτα. Αλλά κάπως έτσι πήγα. Δηλαδή, έχει περάσει από ανοιχτό σκούρο, ξύλο. Και έχει σκουρίσει με τον καιρό και εμείς αλλάζουμε μεγάλο. Ξέρεις τι, για μια κοπέλα όμως που ξεκινάει, ρε παιδί μου, να μπει στον χώρο, στον οποιοδήποτε χώρο και να κάνει καριέρα, το να αφήσει να ρίξει μία πίσω της και να φύγει και να ξεκινήσει από το μηδέν. Ήταν μεγάλο το άλμα που πήγες να κάνεις. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη απόφαση και ρίσκο, αλλά το έκανα χωρίς second thought που λέμε, δηλαδή το ένιωσα. Βέβαια το δοκίμασα λίγο παράλληλα, ελάχιστα, όχι πολύ, δηλαδή 2-3 μήνες πριν πάω και υπογράψω την παραίτησή μου, που θα μπορούσα να διάσω να το κάνω αρκετά παράλληλα. Δηλαδή σου δίνω αυτή τη δυνατότητα το δημόσιο να μην το βγάλεις τελείως από πάνω το κεφάλι σου. Ξέρεις, μήπως αλλάξεις γνώμη και ξαναγυρίσεις ξανά εδώ. Και μόλις είδα ότι αυτό έχει μια αλφαπήχηση, που σημαίνει ότι επειδή εγώ δεν έχω οικονομικό background, γιατί αυτό θέλει χρήματα για μέχρι να το... Μέχρι τουλάχιστον να γίνεις, ρε παιδί μου, πετυχημένη για να βγάλεις όχι, τα δικά σου χρήματα. Ναι, υπάρχουν κορίτσια που ξεκίνησαν γιατί είχαν το οικονομικό background, παίρνανε, ψωνίζανε ρούχα, δηλαδή ξέρεις, τα ανεβάζανε και αυτό ξέρεις, πάει μια λυσίδα. Εγώ δεν το είχα αυτό, οπότε έπρεπε αυτά που έβγαζα τα χρήματα να τα επενδύσω σε αυτό που έπρεπε να κάνω. Ώστε να φτάσεις να βγάζεις χρήματα, ώστε να ζεις άνετα, ρε παιδί μου. Να ζω στους πρώτους δύο μήνες. Τόσο γρήγορα. Δηλαδή πληρώθηκα κανονικά, οπότε αυτό το δούλεψα και λέω έχει θέμα. Έχει ρε παιδί μου, δεν πρέπει να γίνεις πετυχημένη blogger για να σου δώσει ο άλλος και χρήματα να διαφημίσεις αυτό που σου δίνει. Εγώ, ας πούμε, για να ισοβαθμίσω το μισθό που έπαιρνα πριν, το έκανα, ας πούμε, σε 3 post, 4. Οπότε λέω καλά είμαστε από εκεί και μετά είναι profit. Δηλαδή την ασφάλεια μου την είχα εγώ το μαξιλαράκι. Δηλαδή το δούλεψα και λέω αυτό βγαίνει. Για να το απογειώσουμε λίγο. Και πρέπει να βρεις δικό σου φωτογράφο, να σε φωτογραφίζει, να φτιάχνει ωραίες φωτογραφίες. Δεν είναι ότι σε βγάζω. Βέβαια τα κόνσεπτ είναι δικά μας. Έχει αλλάξει τόσο πολύ η εποχή και εμείς καμιά φορά. Και αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή όταν λες, ας πούμε, είσαι influencer πλέον. Γιατί παλιά λέγεις blogger, γιατί έγραφες κάπου. Ναι. Τώρα η υπόσταση έχει ο influencer. Σε κοιτάνε λίγο, α, influencer, δηλαδή, ενώ στο εξωτερικό είναι πολύ διαφορετικό. Όλα δομούνται γύρω από τους influencer και μετά είναι celebrities. Βέβαια, γιατί πια τα περιοδικά δεν υπάρχουν. Όχι, έχει αλλάξει. Δηλαδή, η μόδα είναι αυτή που είναι χρόνια τώρα και έρχονται κάποια trends τα οποία πρέπει να βγάλεις προς τα έξω και έχει αλλάξει η ροή της πληροφορίας. Καλά, και influencer δεν είναι μόνο όταν έχει να κάνει μόνο με τη μόδα, να πω εγώ επίσης. Όχι, οπωσδήποτε επηρεάζει τον κόσμο, την κοινή γνώμη. Σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι πολιτικό, είτε είναι κομμάτι μόδας, τέχνη, οτιδήποτε. Άρα είναι ακόμα πιο μεγάλο. Μα τα social media είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό όπλο και δεν πρέπει να το ξέρεις, να το υποτιμούμε. Να το υποτιμούμε και εδώ το κάνουμε.
στην Ελλάδα έχουμε μια κουλτούρα ότι όποτε μας συμφέρει το θυμόμαστε ότι έχει ισχύ. Μετά δεν έχει. Εν τω μεταξύ, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, όλοι οι άνθρωποι, κυρίως στη τηλεόραση, εσύ και εμείς, ας πούμε, ηθοποιοί, που όλοι είναι μέσα στο Instagram, γιατί και έχει ένα πολύ σοβαρό εισόδημα, ας πούμε, σε σχέση με αυτά. Είναι το backup τους. Δηλαδή, όλοι όμως δανείζονται τον πρώτο τους τίτλο. Δηλαδή, είμαι ηθοποιός όμως, slash influencer. Το κάνω. Ναι, αλλά όλοι ασχολούνται με αυτό και θέλουν να μπουν σε αυτό. Ναι, slash έρχεται ως παρελκόμενο της ηθοποιίας, για παράδειγμα. Ως ηθοποιός πας και κάνεις κάτι. Εσύ influencer. Φαντάζομαι, δεν ξέρω τι είναι influencer για μένα. Όχι, δεν είναι το θέμα influencer. Θέλω να διαχειρίζομαι το κομμάτι της ηθοποιίας για να το χρησιμοποιήσω. Δεν είμαι σκέτο ένας άνθρωπος που δεν ξέρει. Είναι πάρα πολύ λογικό. Απλά όταν ξεκινούσα εγώ, θέλω να σας πω, γιατί ήταν πολύ παλιά, δηλαδή τώρα μιλάμε για το 2013-2014 όταν μπήκα εγώ. Σπάργανε. Ναι, δεν υπήρχαν, ούτε celebrities δεν είχαν accounts. Δηλαδή ερχόντουσαν τότε, επειδή κάνα, γνωρίζω πάρα πολλούς και έκανα παρέα με πολλούς, έλεγα ελάτε να σας βάλω μέσα στο παιχνίδι. Λέω πώς, τι θα κάνουμε. Και ξέρεις, τους έδινα κι εγώ. Η τηλεόραση πώς προέκυψε, την αγαπούσες ή ήθελες να μπεις? Γιατί νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια το προσπαθούσες και ήρθε φέτος. Κοίτα, την επικοινωνία πάντα την έχω, γιατί είναι και ένα κομμάτι το οποίο δουλεύω κι εγώ. Έχω YouTube, δηλαδή. Είναι ότι μιλάω και ξέρεις, μ' αρέσει να. Υπάρχουν πολλοί YouTubers που δεν τη θέλουν την τηλεόραση, γιατί θεωρούν ότι μπορεί η τηλεόραση να κάνει κακό. Σωστό και αυτό. Στο YouTube. Είσαι λίγο πιο ρο στο YouTube. Κάτι το οποίο δεν αρέσει στην τηλεόραση. Σκληρό, πρέπει να μπει σε κάτι. Πρέπει να μπει σε καλούπια. Mm-hmm. Που θεωρώ τώρα πλέον ότι μια χρυσή τομή θέλει και από αυτά τα δύο. Βέβαια. Δηλαδή, ο κόσμος θεωρώ ότι του αρέσει η αμεσότητα. Αυτό που αγάπησε στην αρχή, που δεν ήξερε, ας πούμε. Δανείζομαι την Ελένη Μενεγάκη, ας πούμε, που ήταν, δηλαδή, ήταν πολύ πιο flawless. Και αυτό αγαπάει ο κόσμος. Δηλαδή, θέλει να βλέπει μία αμεσότητα κινήσεων, φρασιολογίας, δηλαδή. Πώς ήταν η εμπειρία σου στο GNTM, πώς σου φάνηκε όλο αυτό, τα γυρίσματα, σου άρεσε σε εσένα όταν σε είδες στην τηλεόραση? Όχι. Όχι. Τώρα είναι ένα πολύ διαφορετικό κομμάτι. Βέβαια. Δηλαδή, θέλεις γερή ομάδα για να βγεις η εικόνα σου πολύ καλύτερα από αυτό που είσαι live. Θεωρώ ότι η εικόνα κάποιου χωρίζεται σε τρία κομμάτια. Στη live την εμφάνιση, στη φωτογραφία, δηλαδή είναι πολύ διαφορετικό τώρα όμως το φωτογραφίσω και στο βγάλω. Βέβαια. Και πολύ διαφορετικό θα δείξεις την τηλεόραση. Mm-hmm. Για να πετύχεις αυτό και εσύ το γνωρίζεις, θέλει μάγια. Mm-hmm. Ή θέλει την κατάλληλη ομάδα και συγνώσεις. Το πάρα πολύ fashion δεν περνάει στην τηλεόραση. Όχι. Και αυτό άργησα και εγώ να το καταλάβω. Mm. Το είδα όμως, το διαπίστωσα και το ξέρω πλέον να το ελέγχω. Ξέρεις, καμιά φορά θέλεις να βγάλεις την εικόνα έτσι του fashion icon, αυτό που νιώθεις, νομίζω ότι εκεί πρέπει να παλέψεις λίγο παραπάνω και θέλει. Η Βίκη το κάνει πάρα πολύ και καλά. Θέλει αυτό, απλά πράγματα. Θεωρώ. Η Καγιά. Το κάνει πάρα πολύ η καλά. Η Βίκη είναι χρόνια. Για μένα δίνεται φανταστικά η Βίκη. Είναι και φανταστική γενικώς. Και στην τηλεόραση και ξέρει τι θα βάλει στην τηλεόραση που θα περάσει, ενώ είναι και ένα trend. Καλέ την. Μετά από ξελάρια την τύσουμε τη Βίκη, μια καρά θα βγει προς τα έξω. Δηλαδή είναι και η καλεσία και το φυζί και το elegance που έχει ένας άνθρωπος. Πώς ήταν σαν συνεργάτη η Βίκη, σε βοήθησε, σε αγκάλιασε, σου έδωσε tips? Δεν ήμασταν πάρα πολλές ώρες στα γυρίσματα. Εκεί με ακολούθησες. Από πέρυσι. Αλλά εκεί ρε παιδί μου, παραδεχτήκαμε και ήταν πραγματικά πολύ καλές το αποτέλεσμα. Ναι. Δεν είχε όχι, το χυδαίο του γυμνού, ήταν εκπληκτικό. Δεν θα το έκανα, δεν είμαι κι εγώ. Το κάνατε εσείς να είναι ωραίο. Τους εμπιστεύτηκα πάρα πολύ. Το θέμα ήταν γιατί ήταν και. Είχε και ένα μήνυμα πίσω από όλο αυτό η προσπάθεια που παρεμηνεύτηκε λάθος. Έλεγε να αγαπήσεις, ας πούμε, το σώμα σου όπως είναι. Mm. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχεις περί τα κιλά. Η κάθε μία, ξέρεις, αισθάνεται άσχημα με κάτι δικό της. Δηλαδή, μπορεί να είναι μια ουλή. Ας πούμε, κι εγώ δεν είμαι τόσο άνετος ώστε να τα πετάξω κατευθείαν. Ενώ μια χαρά είμαι κορμικά, δεν νιώθω τόσο άνετα να τα πετάξω κατευθείαν όλα. Θέλω κι εγώ λίγο το χρόνο μου. Έχω κάποια κομμάτια τα οποία αισθάνομαι ανασφάλεια. Με αυτή την κίνηση σου έδειχνε και πέρασε και σε μένα, γιατί εγώ είχα πιο ντροπή από τις κοπέλες, έχω να σου πω. Οι κοπέλες ήταν μια χαρά. Δεν καταλάβαιναν τίποτα. Τους καλύψαμε βέβαια κι εμείς. Δηλαδή ήταν προστατευμένες. Αλλά εγώ μέχρι να το κάνω, γι' αυτό δεν μου το έπανε εξ αρχής. Μπορεί να μην το έκανα. Μου λένε να σου πω, αύριο έχεις γύρισμα. Λέω, ωραία, τι θα κάνουμε. Τίποτα μου λέει, αλλά επειδή θα πάμε στη Χαλκίδα, μου λέει να σου φέρει και ένα μαγιό. Λέω, εντάξει, λέω, τελειώσουν τα γυρίσματα, κάνω και εγώ το σπάω. Γι' αυτό το θέλω το μαγιό. Και μου ενημέρωσαν σε άτομα που τους κάνουν παρέα. Δηλαδή θεωρώ ότι κάνουν πιο περισσότερο κακό σε εκείνους παρά σε εμένα, ας πούμε. Δηλαδή δεν νομίζω. Εγώ. Πραγματικά, επειδή είμαι και εύθυμος άνθρωπος γενικά και στην καθημερινότητά μου, εντάξει, γελούσα. Ήτανε, να έχει βάση, ξέρεις, περισσότερο φαίνεται σαν αιμονή ή σαν εμπάθεια, παρά ότι έχεις on point κάτι να πεις. Αυτό. Αλλά εννοείται ότι θέλω να ακούω
την άσχημη, την αρνητική μάλλον κριτική, για να βελτιώνω κι εγώ αυτά που ξέρεις, ίσως έχουν δίκιο. Και... Ετοιμάζεις τώρα κάτι, θα σε δούμε κάπου. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι συζητάω κάτι. Υπάρχει ενδιαφέρον. Ωραία. Πάντα υπήρχε βέβαια. Απλώς αυτά που μου λέγανε δεν μου άρεσαν εμένα. Δηλαδή, ας πούμε, πάντα κάθε σεζόν έχω πρόταση για πάνελ. Αλλά νομίζω... Θες να είναι λίγο πιο εξειδικευμένο. Ναι, ίσως. Δηλαδή, να κάνει πιο πολύ με τη μόδα. Παλιότερα το άκουγα και αυτό. Δηλαδή είχα μπει στη διαδικασία να το αναλύσω και να μπω, ας πούμε, σε μια ομάδα. Αλλά θεωρώ τώρα ότι δεν με ενδιαφέρει και εμένα να πω την άποψή μου για κάτι που μπορεί να με ενδιαφέρει ούτως ή άλλως. Αυτό. Με το σύζυγο σου πόσα χρόνια είστε μαζί? Είμαι 20. Μπράβο. Wow. Ναι. Είναι σαν τη Μαρινέλα. Εγώ θα πάρω καπετάνιο για να μην τον βαρεθώ. Που λέει το τραγούδι. Δεν τον βαρκέσαι σίγουρα, να ξέρεις. Τώρα ταξιδεύει, ναι. Δεν μας βλέπει. Πάντα έχει το άγχος, να ξέρεις. Πώς ήσουν, πιο περισσότερο από μένα. Ναι. Δηλαδή το βιώνει πάντα σε πιο μεγάλο βαθμό. Οτιδήποτε περνάμε στη ζωή μου. Άρα είναι πολύ υποστηρικτικός. Είναι στήριγμα μεγάλο. Λοιπόν, να σου ευχηθούμε τα καλύτερα για φέτος, Έλενα. Ευχαριστούμε που είσαι σήμερα μαζί μας.